Θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε διπλωμάτη του Υπουργείου Εξωτερικών. Είχε δώσει δείγμα προχθέ σε κινητή μονάδα δειγματοληπτικού ελέγχου που είχε μετακαλέσει προληπτικά το Υπουργείο για όλο το προσωπικό. Ο εν λόγω διπλωμάτη τελούσε σε αυτοπεριορισμό με βάση τα μέτρα που είχε λάβει εδώ και εβδομάδε στο Υπουργείο. Προχθέ ήταν μόλι η δεύτερη φορά που βρέθηκε στο Υπουργείο για να παραλάβει φακέλου εργασία. Όταν αντιλήφθηκε ότι γινόταν έλεγχο, προσήλθε ο θέλο και σε δείγμα, καθώ στο οικογενειακό του περιβάλλον υπάρχουν άτομα υψηλού κινδύνου. Για να πάρει απάντηση, ψέσω ότι το δείγμα που έδωσε ήταν θετικό, με αποτέλεσμα να τελεί πλέον σε καραντίνα, χωρί ωστόσο να παρουσιάζει οποιαδήποτε συμπτώματα. Η είδηση έθεσε το Υπουργείο σε συναγερμό και προχώρησε άμεσα σε απολύμανση όλου του κτηρίου. Όπω ανέφερε αρμόδια πηγή στον Αντένα, αποτελεί ευτύχημα το γεγονό ότι ο συγκεκριμένο διπλωμάτη δεν έχει σχέση με το κέντρο διαχείριση κρίσεω που καλείται να διαχειριστεί τι ανάγκε των Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ξεπέρασαν τι 12.000 οι εγγραφέ Κυπρίων από 100 χώρε του εξωτερικού στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπω ανέφερε πηγή του Υπουργείου στον Αντένα, για αυτού του Κύπριου, το κέντρο διαχείριση κρίσεων είναι η μόνη υπηρεσία που παραμένει σε πλήρη λειτουργία. Το κέντρο καλείται μεταξύ άλλων να διαχειριστεί τηλεφωνήματα από φοιτητέ και γονεί που ζητούν ενημέρωση για το αν υπάρχει σχεδιασμό για επαναπατρισμό του. Με την απάντηση του Υπουργείου να είναι ότι αξιολογούνται συνεχώ τα δεδομένα και αναθεωρούνται οι σχετικέ αποφάσει, παραπέμποντα το τελευταίο διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στο εξωτερικό πλέον παραμένει πολύ περιορισμένο αριθμό Κυπρίων που πλήρει τα κριτήρια επαναπατρισμού, δηλαδή εγκλωβισμένοι μετά από λίγο ημέρο, ταξίδι και φοιτητέ που ανήκουν στι ευπαθεί ομάδε. Οι προσπάθειε για να αναβλωθούν πτήσει προ Κύπρο θα συνεχιστούν. Εμά, μόλι μα πει το Υπουργείο Εξωτερικών ποιοι πρέπει να επαναπατριστούν, εμεί κάνουμε τι διαδικασίε ούτω ώστε να αναβλώσουμε πτήσει και συντονίζουμε τον επαναπατρισμό στα θέματα. Τη αναλογή των πτήσεων και τη διαχείριση στα αεροδρόμια. Στα δικαστήρια εναντίον τη Κυπριακή Δημοκρατία προσέφηκαν δύο φοιτητέ που σπουδάζουν στο εξωτερικό ετούμενοι την έκδοση δικαστικού διατάγματο που να του επιτρέπει να επαναπατριστούν. Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα Κωνστακληρίδη, ο οποίο μίλησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για μία αγωγή που καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο και μία προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο τόσο στο πλαίσιο αγωγής που καταχωρήθηκε στο επαρχιακό δικαστήριο από φοιτητή, όσο και στο πλαίσιο προσφυγής επίσης από στο διοικητικό δικαστήριο, ζητείται η έκδοση κατεπήγων των προσωρινών διαταγμάτων που να επιτρέπει ουσιαστικά την επάνωδο των αιτητών στην Κύπρο, προσβάλλοντας την νομιμότητα και η συνταγματικότητα των ληφθέντων από την κυβέρνηση μέτρων. Ο Γενικό Εισαγγελέα είπε παράλληλα ότι ενώ δεν είναι η ώρα να αναλωνόμαστε στα δικαστήρια, οι πολίτε έχουν δικαιώματα τα οποία ασκούν και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ατονίσει. Ερωτηθεί σχετικά στην εκπομπή του, αντένα μέρα μεσημέρι, ο Υπουργό Παιδεία Πρόδρομο Προδρόμου έκανε λόγο για αποφάσει που άπτονταν ζητήματο ζωή και θανάτου. Είχε κριθεί ότι αφού οι φοιτητέ θα έμεναν το Πάσχα εκεί που ήταν η κυβέρνηση αποφάσισε και τους ενίσχυσε όλους χωρίς κανένα κριτήριο με, ένα, με, μια έκτακτη χορηγία η οποία παρέχεται από τώρα. Γιατί, διότι προβλεπόταν ότι δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο για τις διακοπές του Πάσχα. Απευθυνόμενο προ του γονεί, διαβεβαίωσε ότι κανεί δεν ήθελε να στερήσει τον επαναπατρισμό των παιδιών του και σημείωσε ότι τα εμβάσματα στου λογαριασμού των δικαιούχων του έκτακτου φοιτητικού επιδόματο θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα.